αυτούς που είπαν ότι εγκατέλειψε ένα όχημα, προσπάθησε να διαφύγει και την έκαναν να φανεί ως μια διάφορη τύπησα. Γενικά μια πολύ ενοχλημένη. Που δημιούργησε ορτάλωσα. Ένα συμβάν, ένα ατύχημα και πήγε να εγκαταλείψει τέλος πάντων την άλλη οδηγό. Ας δούμε τι έχει να πει στην κάμερα και εναντίον ποιον σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Παρακαλώ. Δημητρά, θα μας κάνεις μια δήλωση σχετικά με το συμβάν που είχες. Πηγαίνω στη δουλειά μου, ό,τι ήταν να πω. Ό,τι είχα να το πω, το έχω δηλώσει γραπτός. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Και νομίζω ότι είμαι. Επειδή ακούστηκαν, γράφτηκαν πολλά, δεν μπόρεσες να μιλήσεις. Μπόρεσα να μιλήσω. Θα κινηθώ νομικά. Μπόρεσα να μιλήσω. Μίλησα γραπτός. Νομίζω ότι ανέφερα κάθε λεπτομέρεια για το συμβάν αυτό. Και έχω γίνει κατανοητή από ό,τι έχει φανεί. Πιστεύεις ότι ήταν εσκεμμένο λόγω του ότι είσαι ένα πρόσωπο γνωστό? Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να πω στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζω και ενός ανθρώπου που μάλλον έδρασε υπερβολικά και μονικά και αψυχολόγητα. Σας ευχαριστώ. Δικημένη. Ναι, από τον τύπο ειδικά και θα κινηθώ νομικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, αυτά είχε να πει η Δήμητρα Ματσούκα. Η αλήθεια είναι ότι ίσως προτίμησε να αρκεστεί στο γραπτό κείμενο, γιατί ένα γραπτό κείμενο 4 σελίδων το έχει χτενίσει και ο δικηγόρος σου. Και επειδή σκοπεύεις να κινηθείς νομικά, σίγουρα πριν δημοσιοποιήσεις την άποψή σου και επειδή είχε και μια ορολογία συγκεκριμένη, καταλάβαμε ότι ήταν ένα κείμενο που είχε πάρει το πράσινο φως και του ανθρώπου που θα την εκπροσωπήσει μελλοντικά. Ωραία τα είπε η Δήμητρα.